Σλάτσεφ, ο Στοιάνοβιτς ήταν, επιχειρεί το σούτ δίπλα από τα δοκάρια του Χατζηφραγκίσκου. Από τις δύο εντεκάδες βρίσκονται στο όριο. Θα δούμε εδώ αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει υπόδειξη offside σε βάρος του Ακουινάλντο. Ξανά σε επανάληψη. Απέναντι στην πολύ πρόσωπη αμυντική λειτουργία της Δόξας, η οποία όποτε της δοθεί ευκαιρία ανεβαίνει στην επίθεση, όπως τώρα η παλιά στην περιοχή. Ο Ακουινάλντο την κεφαλιά, γκολ! 1-0 για την Δόξα με τον Αγκολέζο να σκοράρει. Στο 18ο λεπτό ο Ακουινάλντο κάνει το 1-0 για την ομάδα της Κατοκοπιάς. Παλιά από τον Λόπεθ στην καρδιά της άμυνας, ο Ακουινάλντο θα στείλει την μπάλα εκεί όπου είναι ανήμπορος πραγματικά να αντιδράσει. Ο Μπρούνο βάλε για το Δόξα Απόλλων 1-0. Ο οποίος σκοράρει. Ήταν μια... Να δούμε εδώ αυτή την προσπάθεια. Και πάλι ο Ακουινάλντο πάει να γίνει επικίνδυνος από πλευράς Δόξας. Η πάσα για τον Καλό, το πλασέ πάνω από τα δοκάρια. Θέλοντας να κάνει πιο επιθετική, η πιο εφευρετική επιθετικά την ομάδα του. Ευκαιρία εδώ για την Δόξα και πάλι ο Ακουινάλντο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Τελευταία στιγμή ο Αγγελή. Ξανά σε επανάληψη. Το καθαρότατο δαρκάρισμα του Αγγελή. Κάνει Λόπεθ, κάνει κίνηση ο Καλό. Καθυστερεί ο Ισπανός, ψάχνει τον Ακουινάλντο. Υπάρχει σημειάκι. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα από αυτό το πλάνο αν είναι εκτεθειμένος ή όχι. Η σέντρα από τον Ζωάο Πέδρο. Προσπάθεια για τον Απόλλωνα επικίνδυνη. Τα αγωνιστικής περίοδου. Εδώ ένα σιούτ από απόσταση. Δίπλα από τα δοκάρια του Ευαγόρα Χατζηφραγκίσκου. Εκτελεί ο Παουλίνιο. Η κεφαλιά απόκρουση του Μπρούνο βάλε με δεύτερη προσπάθεια. Βασιλόπουλος Logistics. Wilson Kennedy, ευκαιρία εδώ για την Δόξα. Από απόσταση θα επιχειρήσει το σουτ, θα μαζέψει ο Μπρούνο Βάλε. Πάλι ο Βραζιλιάνος έχει ευκαιρία εδώ για την σέντρα, καθυστερεί. Εντός περιοχής ο Άλεξ Τασίλβα, ευκαιρία για τον Απόλλωνα του Άλεξ Τασίλβα. Ανεβαίνει και πάλι ο Απόλλωνας, ο Βασιλείου την σέντρα, ο Μάγκλιτσα την κεφαλιά, 1-1 ο Απόλλωνας. Στο 60 ισοφαρίζει με τον Ρουμάνο. Επανάληψη. Η σέντρα του Βασιλείου συστημένη στο κεφάλι του Άντων Μάκλιτσα. Με δυνατή κεφαλιά θα νικήσει τον Ευαγόρα Χατζηφραγκίσκου για το Δόξα Απόλλων 1-1. Αναμένουμε λοιπόν για την αλλαγή του Απόλλωνα. Λούκα Στοιάνοβιτς. Ευκαιρία εδώ για τον Απόλλωνα. Πέναλτι. Υπάρχει πτώση πέναλτι. Είχε υψωμένο το σημειάκι ο βοηθός συστάσεις από τον Λεόντιο Τράτο στον Λούκα Στοιάνοβιτς. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη την φάση. Δεν φαίνεται να υπάρχει οτιδήποτε, έτσι κι αλλιώς είναι εκτός περιοχής εκεί ο Λούκα Στοιάνοβιτς. Μεγάλη μπαλιά για τον Γκίε, θα κατεβάσει ο Αμπραχάμ Γκίε το σιούτ, την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μένει ο Βασιλείος στο δεξιάκρο, στη προηγούμενη φάση. Μια μονομαχία. Τώρα η σέντρα από τον Ζωάο Πέδρο. Στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Λούκα Στοιάνοβιτς. Με γροθιές ο Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου. Βασιλείου στην περιοχή. Ο αρχηγός του Απόλλωνα. Το σούτ πάνω από τα δοκάρια του Ευαγόρα Χατζηφραγκίσκου. Κλείνει ο Καλό. Ξεφεύγει ο Ελίζιο. Ευκαιρία εδώ για τον Απόλλωνα. Και πάλι ο Βραζιλιάνος στην περιοχή. Θα βρεθεί στο έδαφος. Έχει δοθεί το πέναλτι από τον Λεόντιο Τράτο. Ξανά σε επανάληψη η πάσα. Και η πτώση από τον Ελίζιο, από το μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού της Δόξας. Εδώ ξανά η πτώση του Ελίζιο. Παίρνει λίγα μεταφόρα ο Βραζιλιάνος. Άλεξ Τασίλβα εκτελεί γκολ. 1-2 ο Απόλλωνας, γυρίζει το παιχνίδι απέναντι στην Δόξα. Τρίτο φετινό γκολ στο πρωτάθλημα για τον Άλεξ Τασίλβα. Στο 79 η ολική ανατροπή από την ομάδα του Πέδρο Εμμάνουελ, προβάδισμα πλέον στο σκορ. Κρατάει μπάλα ο Απόλλωνας. Εδώ το γύρισμα, το πλασέ γκολ. 1-3 με τον Λούκα Στοιάνοβιτς να σφραγίζει την νίκη του Απόλλωνα στο 94. 1-3 λοιπόν για τον Απόλλωνα. Έκτον γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για τον Λούκα Στοιάνοβιτς. Το γύρισμα από τον Μετσκά, το πλασέ από τον Λούκα Στοιάνοβιτς, έκτο φετινό γκολ στο πρωτάθλημα. 1-3 ο Απόλλωνας, ο οποίος μειώνει την διαφορά από την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς.